Στο πλαίσιο του κοινωνικού ρόλου του Λυκείου των Ελληνίδων Παράρτημα Φλόρινας, η πρόεδρος του Συλλόγου, κυρία Χριστίνα Γκόλινα, συνοδευόμενη από την αντιπρόεδρο, κυρία Φρυδερίκη Φέκου Φαρμακιώτη, και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, κυρία Ελένη Μεταξά και κυρία Ζαφυριό Μελισίδου, επισκέφτηκαν το Ειδικό Νηπιαγωγείο και Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Δήμου Φλόρινας, προκειμένου να παραδώσουν υποστηρικτικό υλικό για την κάλυψη μέρους των αναγκών λειτουργίας του σχολείου και άλλα χειροποίητα είδη. Η πρόεδρος, παραδίδοντας το υλικό, τόνισε ότι η σημερινή προσφορά του Λυκείου των Ελληνίδων Φλόρινας είναι ακόμη μία ελάχιστη υποστηρικτική βοήθεια του Συλλόγου στην τεράστια προσπάθεια που καταβάλουν καθημερινά η Διευθύντρια και η Εκπαιδευτική του Ειδικού Σχολείου Φλόρινας για την ψυχική και κοινωνική ορίμανση των μαθητών με ειδικές ανάγκες, με στόχο την ένταξή τους στην κοινωνία. Καλωσορίζω την κυρία Χριστίνα Γκόλινα, πρόεδρο του Συλλόγου Λυκείου Ελληνίδων, καθώς και τις κυρίες μέλη του Λυκείου Ελληνίδων. Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για την πολύ ευγενική και συγκινητική χειρονομία του Συλλόγου σας. Θέλω να επισημάνω ότι τέτοιες χειρονομίες, όπως η δική σας, δείχνουν το ενδιαφέρον και την αγάπη των συμπολιτών μας στους μαθητές μας. Επίσης, στηρίζουν το δύσκολο έργο μας, του Δημοτικού Σχολείου, που πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο, και ενδυναμώνουν την κοινωνική αλληλεγγύη και την ανιδιοτελή προσφορά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως την κυρία Ελένη Μεταξά για τα πολύ ωραία χειροποίητα πλεκτά που έφτιαξε, κορδέλες και σκουφάκια σε όλα μας τα παιδιά, σε όλα τα παιδιά του σχολείου μας, με πάρα πολύ μεράκι. Θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή χρονιά, καλή και δημιουργική χρονιά, με υγεία, αισιοδοξία και δημιουργικότητα. Σας ευχαριστούμε θερμά για όσα κάνετε για μας. Εγώ να ευχαριστήσω πολύ τη Διευθύντρια του Δημοτικού, Πυρικού Δημοτικού Σχολείου, την Ειρήνη Τσακουλέβα, να σας ευχηθώ καλή χρονιά, δημιουργική, έτσι με αποτέλεσμα, στο έργο σας, το δύσκολο και το πολύ ευαίσθητο. Θέλει να έχεις δύναμη ψυχής για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις στην καθημερινότητα ενός ειδικού σχολείου, το καταλαβαίνουμε. Και αυτό που κάνετε είναι ένα θεάρεστο έργο, με πολύ μεράκι και με πολύ ευαισθησία. Το Λύκειο των Ελληνίδων στο πλαίσιο του κοινωνικού έργου που οφείλει να επιτελεί, όπως και όλοι οι σύλλογοι φαντάζομαι, σκέφτηκε και δεν είναι η πρώτη φορά που στο συγκεκριμένο σχολείο κάνουμε προσφορά, αλλά φέτος σκεφτήκαμε να προσφέρουμε αυτά τα είδη πρώτης ανάγκης, που θεωρούμε ότι είναι απαραίτητα για τους μικρούς φίλους και φίλες μας, γιατί πλέον γίναμε φίλοι και φίλες, και νομίζουμε ότι θα εξυπηρετήσουν κάποιες έτσι, ανάγκες της καθημερινότητάς τους. Δεν είναι σημαντικό, είναι ένα συμβολικό, μια συμβολική προσφορά, που να ξέρετε όμως ότι το κάνουμε με πολύ αγάπη, με πολύ διάθεση και πολύ μεράκι και πιστεύω ότι το 2021 θα φέρει καλύτερες μέρες, καλύτερες συνεργασίες, περισσότερη αισιοδοξία και αγάπη σε αυτόν τον κόσμο.